Δεν νομίζω ότι πρόκειται για λάθη λογισμικού. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια. Πρόκειται για πολιτική επιλογή φορολογικής και γενικότερα εισοδηματικής εξόντωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Δεν είναι λάθος λογισμικό το ότι ο ΕΝΦΙΑ προγραμματίστηκε για να έχει έσοδα κατά 1 δισεκατομμύριο περισσότερα από όσα είχε το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Είναι επιλογή. Επιλογή σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν εισοδήματα, όπου τα ακίνητα δεν δίνουν τα εισοδήματα που δίναν παλιότερα και όπου οι πολίτες βλέπουν να αυξάνεται η ανεργία και να χαντακώνεται η προσωπική τους θέση. Παρακολουθώντας, συνεπώς, είναι επιλογή, τότε γιατί το διορθώνουμε, θα προσπαθούσαμε να το πάρουμε. Απαντήσω, βέβαια. Τι εννοείται ότι... Είναι λοιπόν μια επιλογή η φορολογική άδικη εξόντωση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Ρωτάει σωστά με την ιδιότητα της δημοσιογράφου η κυρία Βούλτεψη. Γιατί το διορθώνουμε? Μα είναι επικοινωνιακή κοροϊδία. Δηλαδή κάναμε το λάθος για να το διορθώσουμε να και τι να πετύχουμε επικοινωνιακά, δεν έχει κανένα κέρδος αυτό. Να δούμε τι θα διορθώσετε καταρχήν. Μέχρι στιγμής δεν ξέρετε τίποτα εσείς λέτε για το φόνο. Όχι, δεν είπα ότι δεν ξέρω. Είπα ότι έγινε λάθος όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν αντικειμενικές αξίες. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο εκεί. Είναι παντού το πρόβλημα. Εντάξει, παντού είναι... Είναι η φορολόγηση των μαντριών. Είναι η φορολόγηση... Τώρα μιλάμε όμως για το ότι ήρθε υπέρμετρο πράγμα. Τώρα τα 2 και τα 3 ευρώ δεν είναι λάθος. Δεν είναι, μπορεί να μπει στο λάθος. Το ξέρετε αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους που είδανε νούμερα που δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν και γι' αυτό μιλάμε για λάθος. Σκέφτεται κανείς. Η κοινωνία δεν μπορεί να πληρώνει τέτοιους φόρους. Σκέφτεται κανείς, Νίκο Φίλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση.